Είμαστε παρέα με τον Άγγελο Βουδακίδη, γελάω. Διότι από τα πολλά συγγνώμη που είπες μέσα, κάτι έγινε. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη στον Μιχάλη, γιατί δεν θα είμαι στην ομάδα του. Δεν πειράζει, αδερφέ, αλλά μαζί μου μην ξεχνάς να μάθαινες να κάνεις και ραπ. Και επίσης. Και σε μένα συγγνώμη θα πεις. Αντώνη, θέλω κάτι. Θέλω να μου επιτρέψεις να ζητήσω ακόμα ένα μεγαλύτερο συγγνώμη από τη Μελίνα. Συγγνώμη σε όλους. Ναι, γιατί όχι. Εντάξει, προφανώς επειδή είχες φαντάζομαι άγχος και τράκ, έτσι δεν είναι. Ναι. Είχα πάρα πολύ άγχος, ειδικά για το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου, που έπρεπε να το τραγουδήσω μπροστά του. Είσαι φαν του Michael Jackson, έχεις είδωλο το Michael Jackson. Ναι, από πολύ μικρός, ασχολούμαι πολύ με το Michael Jackson. Όχι με τα τραγούδια του, με τις χορευτικές του κινήσεις. Πού να σε τώρα που κρυώνω και φοβάμαι, μέσα στο σώμα σου εγώ θέλω μόνο να με. Μήπως ρωτάς και εσύ αγάπη μου που να με, ή απλά με διέγραψες. Πού να σ' απόψε που οι τύχοι δρότας βάζουν και οι αναμνήσεις γύρω σαν παιδιά ουρλιάζουν. Πού κολλάει ο Τζάκσον, πες μου, και ο Ρέμος. Κοιτάξτε, ο Τζάκσον κολλάει το ότι τον άκουγα από μικρό. Ενώ τώρα είσαι μεγάλος. Okay. Το ακούσαμε και αυτό, ναι. Όταν λέμε μικρός, 5-7 χρονών. Και απλά όταν τον είδα πρώτη φορά, μου άρεσαν πολύ οι χορευτικές του κινήσεις. Πιο πολύ σε αυτό έδωσα βάση. Και ήθελα να τις μιμηθώ. Ξέρεις ότι έχει και ο Ρέμος είδωλο τον Μάικλ Τζάκσον. Έχει κόλλημα με τον Μάικλ Τζάκσον ο Ρέμος. Τώρα πλάκα κάνετε. Καθόλου. Δεν το ήξερα αυτό. Έχουμε τα ίδια γούστα δηλαδή. Το κάνετε, πάει σε μένα, πληθυντικό μου μιλάει.